Και πάμε στο Γιάννη Αναγνωστόπουλο για την νίκη της Ξάνθης που παραμένει αίτητη πόσο καιρό. Γιάννη, ο ενθουσιασμός απλώς να πω τον άνθρωπο της ΑΕΚ ήταν για τον Μίλτο Θεοδωσίου, όχι για το ΑΕΚ. Αυτό είναι. Τρένο λέει η Ξάνθη. Η Ξάνθη, ναι, πάει πάρα πολύ καλά. Ανέβηκε στην τέταρτη θέση βαθμολογίας με αυτή την νίκη που έκανε επί της Λάρισας. Μια Ξάνθη η οποία δείχνει ότι βαδίζει όπως και την περσινή χρονιά. Η εμπιστοσύνη στο Λουτσέσκου είναι ενδεικτική και της δουλειάς που γίνεται. Εδώ βλέπουμε μια φάση στην αρχή του παιχνιδιού. Οπότε κατάλαβες και εσύ τι είναι. Ναι, για πες μας εδώ, παιδί. Ούτε και εγώ κατάλαβα, θα τη δούμε. Όμως ζητάει συγγνώμη από ό,τι βλέπω ο διαιτητής. Λέει στους παίκτες ότι δεν έγινε τίποτα. Μάλλον τώρα ή στην ενδοσυνεννόηση δεν κατάλαβε τι του είπε ο βοηθός. Ή σφύριξε κατά λάθος. Αν σφύριζε κατά λάθος, έπρεπε να δώσει ελεύθερο διαιτή. Το έχω δει και στο μπάσκετ. Αν... χέρι καταρχήν δεν υπάρχει. Σωστό. Offside από ό,τι βλέπω στο βάθος δεν υπάρχει. Έβαλε σφύριχτα στο στόμα πάντως. Φάνηκε στο πλάνο. Ναι, αλλά εκεί κάνει ελεύθερο διαιτή. Ελεύθερο έκανε μετά. Αν έκανε ελεύθερο. Ναι, μπράβο, ελεύθερο, λοιπόν. Πάμε. Μπράβο, έκανε ελεύθερο και είπε και στους παίκτες ότι έκανε ο ίδιος λάθος. Το χέρι γιατί το σήκωσε, δεν κατάλαβα. Ο Μάνταλος. Ναι. Ο Μάνταλος, ναι. Εδώ είδαμε τον Ξάνθη, ο οποίος ξεκίνησε αρκετά δυνατά. Είδαμε δύο σουτ που έγιναν, τα οποία πέρασαν έξω. Εδώ ο Καρασαλίδης κάνει ένα τάκλιν και σώζει το σουτ του Αναστασόπουλου. Δεύτερο τάκλιν, 4 λεπτά αργότερα, σε σουτ του Νασλίδη. Ο Καρασαλίδης έχει κάνει δύο σημαντικές επεμβάσεις στην άμυνα της Ξάνθης. Αυτά τα έκανε συνέχεια ο Μόργαν της Λέστερ πέρσι, έτσι. Όπου υπήρχε μπάλα και σουτ, έπεσε έτσι. Σαν μαγνήτης. Είδαμε την κεφαλιά του Γιουνέ στο τέλος του ημιχρόνου, η μπάλα πέρασε έξω. Ο Νασλίδης κάνει αυτό το πλασέ για τη Λάρισα που πήγε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο, στις αρχές μάλλον. Αλλά μετά το 50 λεπτό η Ξάνθη ανέλαβε τα ενία. Βλέπουμε τον Τριάδη να κάνει τη σέντρα και ο Βασιλακάκης την κεφαλιά. Γκολ. 1-0, ο Βασιλακάκης πετυχαίνει το τρίτο του τέρμα. Καλή χρονιά, Πολύ καλή χρονιά, δεύτερο συνεχόμενο. Έχει την κολλάρα του Παναθηναϊκού. Στέκομαι λίγο, κύριε, και στη έχει σέντρα και του Τριάδη. Όποτε σκοράρει, δεν κερδίζει ξανά. Γιώτη, τι λες για τη σέντρα? Πάρα πολύ καλή. Πάρε, βάλε, έτσι. Αλλά γιατί με την κεφάλι τα βάζει και εσύ έτσι. Ναι. Είχε τσιαντάκι, βέβαια. Τσιαντάκι και αποστολάκι. Έτσι. Πολύ καλά, βήμα. Για λέει, Γιάννη. Εδώ στο 55 λεπτό, νέα κάθετη πάσα προς το Βασιλακάκι. Ήταν η πάσα του Γουάλας αυτή τη φορά. Το πλασέ περνάει έξω. Έπαιζε κεντρικός προωθημένος ο Βασιλακάκης σε αυτό το παιχνίδι. Και του πάει πολύ καλά αυτή τη θέση. Στο 58 επίσης και φαίνεται ο Βασιλακάκη. Είδαμε ότι πέρασε έξω πάρα πολύ λίγο. Όπως εδώ βλέπουμε την αντίδραση πλέον της Λάρισας, η οποία προσπαθεί να ανέβει. Ο Γκόλιας κάνει την κεφαλιά, μπλοκάρει εκεί ο Ζιβκοβιτς. Εδώ. Από πολύ καλό σημείο πιάνει αέρα ο Αβραάμ. Και τραυματίζεται. Και τραυματίζεται και βγαίνει εκτός. Και εδώ, στην σχεδόν επόμενη φάση, πιάνει αέρα ο Γιουνές. Δύο συνεχόμενες φάσεις αρκετά περίεργες. Δύο τσάφ ακριβώς. Και στο 21ο λεπτό, ο Κάπος σουτάρει και η μπάλα περνάει out. Και έτσι μένει το 1-0 υπέρ της Ξάνθης, η οποία βεβαίως συνεχίζει σε αυτόν τον ρυθμό. Είναι αρκετά αποτελεσματική. Και αυτό είναι που της δίνει μεγάλη όθηση σε αυτό που έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Είναι η δεύτερη πιο αποτελεσματική στο πρωτάθλημα μετά τον Ολυμπιακό. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια ακόμα. Η ομάδα αυτό που δείχνει ότι έχει χαρακτήρα, δείχνει ότι παλεύει τα μάτς. Αναλογιστούμε ότι σχεδόν και τα τέσσερα παιχνίδια που είναι τα τρία ιδιαίτερα κληθήκανε στον γκολ και με πολύ καλές και μεγάλες ευκαιρίες από την ομάδα της Λάρισας. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή στο ποδόσφαιρο υπάρχει και η ρέντα. Κάποια στιγμή θα μας γυρίσει. Πιθανόν να πάρουμε και εμείς κάποια αποτελέσματα. In any case, the team continued to show a very good mentality, a very good reactions. Σε κάθε περίπτωση η ομάδα έδειξε καλή νοοτροπία, έδειξε πάρα πολύ καλές αντιδράσεις. And these games must give us good confidence. Και τα παιχνίδια αυτά πρέπει να μας δίνουν πολύ καλή αυτοπεποίθηση. If in the previous time there were different kind of games from today. Αν στο παρελθόν υπήρχαν διαφορετικού είδους παιχνίδια σε σχέση με αυτό το σημερινό. Today we faced a team which let's say that was a little bit smaller than others and they came here more to defend and to go from here with a point. Σήμερα αντιμετωπίσαμε μια ομάδα που συνεισαγωγικά ήταν μικρότερη δυναμική από άλλες και ήρθε να αμυνθεί και να πάρει ένα βαθμό.